θα είστε υπεύθυνοι αν πάθει κάτι. Όχι το κράτος. Το κράτος του έχει δώσει και νοσοκομείο και γιατρούς και τα πάντα. Η αείμνηστη Θάτσερ ήταν σπουδαία πρωθυπουργός Βρετανίας, κύριε Βούτση. Την ετοίμησαν οι Βρετανοί. Εμείς οι Βρετανοί δεκάδες φορές στην Πρωθυπουργία με πάρα πολλές ψήφους και στην κηδεία ήταν ένα εκατομμύριο Βρετανικός λαός. Άρα αφήστε τη Θάτσερ εκεί που είναι και ασχοληθείτε με εσάς. Όπου πήγατε στην πόλη της Θάτσερ στο Λονδίνο και ακόμη γελάνε με εσάς, κύριε Βούτση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Τσακαλώτο, ένα δίλεπτο. Μην εξηγήσετε, το προσωπικό νομίζω έγινε αντιληπτό, επί του θέματος κατευθείαν. Εξηγήσω το προσωπικό, ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για την οικογένειά μου, για τον παππού μου, αν είμαι αστός και αυτό. Βεβαίως είπε και ότι το βασικό είναι για μας του ΣΥΡΙΖΑ, για τον κύριο Σταθάκη, το 44% που λέμε εμείς για τις δαπάνες. Εγώ θα πω μόνο ένα άλλο αριθμό, το 38%, γιατί η κυβέρνηση είναι το 38%. Όχι με την έννοια ότι θα πάρουν 38% τις εκλογές, ούτε στις φαντασιώσεις τους δεν θα πάρουν 38%. Αλλά όλοι έχουν υποσχεθεί, όλοι έχουν υπογράψει ότι το 2018 οι δαπάνες του κράτους θα είναι 38% του ΑΕΠ. Έχουν βάλει όλη την υπογραφή. Και επειδή είναι έντιμοι άνθρωποι, περιμένω τον κύριο Βορύδη να πάει στην υπόλοιπη Αττική. Περιμένω τον κύριο Βρούτσι να πάει στις Κυκλάδες. Περιμένω τον κύριο Σταϊκούρα να πάει στη Λαμία. Περιμένω τον κύριο Γεωργιάδη να πάει στην Αθήνα και να τους πει ότι εμείς έχουμε μια υπόσχεση. Ότι ενώ τώρα είναι τα 44% οι δαπάνες, το 2018 θα είναι 38%. Αν τώρα έχουμε τα σχολεία που έχουμε, έχουμε τα νοσοκομεία που τα έχουμε, εμείς έχουμε μία υπόσχεση ότι θα μειώσουμε 12 δις τις δαπάνες για αυτά. Πηγαίνουμε σε εκλογές, αυτή είναι η υπόσχεσή μας. Αν υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Το έχετε υπογράψει, έχετε κάνει μια υπόσχεση ότι το 2018 το δικό μας το κράτος θα είναι σαν της Βολιβίας, σαν της Αίγυπτος. Μην κρύβεστε πίσω, μην προσπαθείτε να αλλάξετε την ατζέντα. Μόνο ένα κόμμα έχει κρυφή ατζέντα. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και αν έχετε τη τιμιότητα θα πάτε στους δικούς σας ψηφοφόρους και θα το υποσχεθείτε και θα το πείτε: εμάς εμπιστευτείτε, εμείς θα σας μειώσουμε τα νοσοκομεία σας, εμείς θα σας μειώσουμε τα σχολεία μας, εμείς θα σας κάνουμε μια κανονική τριτοκοσμική χώρα.